Τη μνήμη ενός σπουδαίου Έλληνα επιστήμονα, του καθηγητή χειρουργικής Ξενοφόντα Κοντιάδη, τίμησαν τα Γιάννενα και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ο Ξενοφόν Κοντιάδης έπεσε στο καθήκον την ώρα που χειρουργούσε μαζί με τις νοσοκόμες τον Απρίλιο του 1941 στο στρατιωτικό νοσοκομείο Ιωαννίνων που είχε εγκατασταθεί στη Ζωσιμαία Ακαδημία, όταν γερμανικά αεροπλάνα βορβάδισαν το κτίριο σπέρνοντας τον θάνατο. Σε ένα από τα μεγαλύτερα ναζιστικά εγκλήματα που βίωσε ο τόπος μας. Η τελετή αποκαλυπτηρίων της προτομής του Ξενοφόντος Κοντιάδη στο Μουσείο Ιστορίας της Ιατρικής Σχολής έγινε την Παρασκευή το μεσημέρι στο Πανεπιστήμιο με την παρουσία του Προκόπη Παυλόπουλου. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τριαντάφυλλος Αλμπάνης και ο αντιπρίτανης Μινάς Πασχόπουλος αναφέρθηκαν στους χαιρετισμούς τους στη σημασία της εκδήλωσης, ενώ ο καθηγητής ιστορίας της ιατρικής Στέφανος Γερουλάνος, που αναφέρθηκε επίσης στα γεγονότα του 1941, πρόσθεσε και τον δεύτερο σκοπό της εκδήλωσης που ήταν η φύτευση του πλατάνου του Ιπποκράτη έξω από το Μουσείο Ιστορίας της Ιατρικής, με την οποία ολοκληρώθηκε και η εκδήλωση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, λίγο πριν την ξενάγησή του στο μουσείο, τόνισε στην ομιλία του τον συμβολισμό που έχει η θυσία του Ξενοφόντος Κοντιάδη, η οποία αποκάλυψε και το μέγεθος της ναζιστικής βαρβαρότητας. Μετά την αποκάλυψη της προτομής και τη φύτευση του πλατάνου, στην οποία παρέστησαν και εκπρόσωποι του Δήμου της ΚΟ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος επισκέφθηκε το Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και ξεναγήθηκε από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου, καθηγητή Κωνσταντίνο Πέτσιο. Η προτομή, η οποία αποκαλύπτεται σήμερα, σε λίγο, συνιστά ένα φόρο τιμή στο κοινωνικό δεκτυπιάδι, ένα τρόπο να αποδώσουμε τον προσήγοντα σεβασμό στον καθηγητή της Ιατρικής που θυσιάστηκε εν ώρα καθηγόντος με υψηλό αίσθημα ευθύνη. Η επιμονή του να μεταφερθεί ειδικά σε νοσοκομιακό κέντρο του Μετρόπου θα καθιστά υπόδειγμα πλήθους και τιμότητας και προσήγωση καθηγόντος. Είναι η μέρα συγκίνησης για όλους μας που βρισκόμαστε εδώ για να αποδώσουμε τη δέουσα τιμή στον ήρωα γιατρό που έπεσε εν ώρα καθήκοντος εκτελώντας την αποστολή του. Η υπέρτατη θυσία του αποτελεί και ένα υπέρτατο μήνυμα αυταπάτησης και προσφοράς. Στη σημερινή τελετή, αποτυπώνεται οφειλόμενο σεβασμό και η βαθιά εκτίμηση στο αξιοσημείωτο έργο ενός ανθρώπου που παραδίδει μαθήματα αξιοπρέπειας, απαράδεκτου είδους και ανθρωπιάς. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο είμαστε εδώ είναι να χαιρετήσουμε τον Πλάτωνα του Ιπποκράτη και χαιρετίζω τον Δήμαρχο της ΚΟ, ο οποίος ήρθε έξτρα. Γι' αυτό έχουμε βάλει ένα φυτόριο και έχουμε ήδη στείλει στο Κορνέλι, στη Βραζιλία, στην Αυστραλία, στην Ιαπωνία, έχουν πάει ήδη πλάτανοι για να θυμίζουμε ένα και μόνο μικρό πράγμα να βαστίξει ο φοιτητής μας το θεμέλι του πλάτανοι. Εάν μόνο και αυτό περάσουμε ως μήνυμα, θα μπορεί να λύσει τα περισσότερα από τα ηθικά προβλήματα τα οποία θα έχουν μέχρι ότου εσείς οι νομικοί 20 χρόνια μετά μας φτιάξετε ένα νόμο. Από τι όμω είπα σήμερα τον εφημερίδα του Φροντινή στον Ξενοφόντα Κοντιάδη, αυτή είναι η εμβληματική προσωπικότητα της Ιατρικής, καθηγητή της Χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος, όπως η ιστορία έγραψε, δεν έμεινε σε αυτή επειδή ήταν ένας σημαντικός καθηγητής. Έμεινε σαν άνθρωπος της προσφοράς, ως ένας μεγάλος Έλληνας. Γιατί ο Ξενοφόντος Κοντιάδης, με δική του θέληση, ενώ μπορούσε να έχει, ας το πω έτσι, την πολύ της Αθήνας και την Πανεπιστημίου Αθηνών, επέλεξε να έρθει στο μέτωπο της Εκκλησίας, στην προκεκλημένη γραμμή του μετώπου. Ο ίδιος ζήτησε να μετατρέψει την Αθήνα και να χειρουργεί στο μέτωπο της τραυματίας, σε εκείνο τον πόλεμο του 40-41. Και ήταν ανήμερα, εκείνο το μικρό Απρίλιο 1941, για να χρησιμοποιήσω τη φράση του Έλληνα, εκείνο το μικρό Απρίλιο, ανήμερα του Πάσχα, 20 Απριλίου 1941, όταν έπεσε με το μυστέρι στο χέρι, χειρουργώντας, αλλά έπεσε σαν να ήταν ο μαχητής του μετώπου, γιατί έτσι έπεσε. Και είναι ένα από τα θύματα της ναζιστικής βαρβαρότητας. Γιατί η γερμανική αεροπορία της εποχής εκείνης βομβάρδισε το νοσοκομείο Ιωαννίνων, στο οποίο χειρουργούσε ο Ξενοφόντος Κοντιάδης, εν ώρα καθήκοντος, όπως τόνισε, ενώ ο σταυρός του νοσοκομείου του Ερυθρού Σταυρού
ήταν κάτι παραπάνω από το κράτος. Έγινε μόνο λοιπόν που τιμούμε τη μνήμη του ξενοφόρου του Σκουριάκου. Τιμούμε ένα θύμα επίσης της ναζιστικής βαρβαρότητας, για να έχουμε κατά νου, όπως το είπαμε, και σε άλλες περιπτώσεις, ιδίως φέτος με το Ολοκαύτωμα, ποτέ πια. Να μην ξαναζήσουμε ποτέ αυτή τη βαρβαρότητα. Εντάσσουμε λοιπόν τη μνήμη του ξενοφόρου του Σκουριάκου σε αυτή την περίοδο, στη μνήμη των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας. Είναι κάτι από το Ολοκαύτωμα στην ουσία του ξενοφόρου, αν το δει κανείς στην ουσία. Και το ξέρω καλά, κύριε Δημαρχέ, και το εννοώ πραγματικά στην πράξη. Γι' αυτό είμαι σήμερα. Για να αποτίσουμε αυτόν τον οφειλόμενο χώρο τιμής και να σας θυμίσω ότι δικαίως ο ξενοφόρου Κουριάκας θεωρήθηκε μεγαλύτερη συμβολική από όλη του πολέμου 40-41. Αυτός ήταν.